Ωραία. Εσύ ωραία που είναι. Άμα θέλει, στενή. Άμα δεν θέλει, σε πιάνει. Αυτό θέλει λίγο πίσω να το έχει. Καταλαβαίνει για να θέλει. Εσά θα σπάνε όλα, όλα. Έχω τύπο είναι. Χτύπητη, πώ θα το κάνω. Κυρία Ρένα, παίρνει το καινούργιο σε χάρη. Μπράβο, μάτια μου, γιατί αργήσαμε. Αχ, το κουδούνι. Κουδούνι. Είναι η δεσμηνή πίτσα. Για να μιλήσει πώς κάνει. Γιατί να έχεις τρακ. Μα παρόλο το νερό, δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω εγώ για όλα αυτά. Και πάνω απ' όλα επειδή μου είπες ότι έκανες φλερτ στη μαμά. Α, τι φλερτ τώρα. Ένα αθώο φλερτάκι όπως θα έκανε κάθε ευγενικός κύριος σε μια ελεύθερη κυρία. Δεν είπαμε τίποτα το συγκεκριμένο. Και στο κάτω-κάτω δεν τα είπαμε. Άμα δεν θέλει, θα σε πάρω να φύγουμε. Σε λίγη, σαν να μπέζει. Το με παίρνετε από τώρα να φύγουμε να ησυχάσουμε. Μα γιατί δεν το καταλαβαίνω γιατί φοβάσαι. Η μητέρα σου είναι μια λογική γυναίκα. Άμα τη πω, άμα τη εξηγήσω θα καταλάβει. Και αν πει όχι. Αν πει όχι. Με συγχωρείς που σε έκανα να περιμένεις, αλλά δεν μου είπαν ότι ήρθες. Ευτυχώς σου έκανε την τροφιά η πίτσα μου. Ναι, με την πίτσα θα πηγαίνουμε μια χαρά. Μα δεν αμφέβαλα καθόλου και χαίρο ιδιαίτερος, χαίρο ιδιαίτερος. Αυτά τα λουλούδια. Πιτσάκι μου, κορούλα μου, πάρτε μέσα στην κρεβατοκάμαρά μου. Αχ, και σε παρακαλώ, κάνω μια χάρη. Άφησε μας μόνος γιατί έχω κάτι να πούμε την κυρία Χούλη. Όχι, ξέρετε, εμένα δεν θα με πειράζει καθόλου να με εκεί. Όχι, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω καθόλου. Άλλωστε έχουμε όλο τον καιρό μετά να τη εξηγήσουμε τα ευχάριστα νέα. Έλα, πιτσάκι μου, γλυκό μου. Μέσα δεν είναι. Ναι, γλυκιά μου, ναι. Γεια, θα σε φωνάξω. Αχ, κάτσε, άγγελε μου. Λοιπόν, αρχίζει η ανάβαση, ε! Η ανάβαση ή η κατάβαση, ε! Συγκεκριμένα θα ήθελα να σας πω. Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Ό,τι έχεις να μου πεις, εάν δεν έχεις αντίρρηση βεβαίως, θα ήθελα να τα ακούσω έτσι με μουσική υπόκουση. Δηλαδή? Δηλαδή θα βάλω στο pick-up ένα παλιό ωραίο τραγούδι που θα σ' αρέσει. Ε, κάτσε, άγγελε μου. Ακούς? Είναι τόσο απαλή η μουσική του που δεν θα χάσουμε ούτε λέξη. Αυτό βλέπεις δεν δουλεύει με δύο καρμπυρατέρ. Ναι, βέβαια. Ωραία, σε τρέλα είμαι. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολη θέση μου, κυρία Ρένα. Έλα μωρέ τώρα δύσκολη θέση σου, τώρα ίδια σαν καλά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση μου. Ωραία, τι πρέπει να κάνω για να σε διευκολύνει. Να με ακούσετε με κατανόηση. Όλα αυτά είναι, λέγει. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι σας έλεγα στο φως των κεριών τότε που ακούγαμε αυτό το τραγούδι. Σαν πως τη μάμα και τίποτα άλλο. Σας έλεγα λοιπόν ότι αντιπαθώ τα μοντέρνα κουλτσόπουλα, ότι δεν μ' αρέσει η μοντέρνα μουσική και ότι ντρέπομαι να χορεύω σέι. Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Λοιπόν, το βρήκα αυτό το ιδεώδες κοριτσόπουλο, που του αρέσει η παλιά μουσική και που δεν είναι σαν τ' άλλα. Ευχαριστώ για το κομπλιμό, ευχαριστώ, αλλά δεν είμαι και κοριτσόπουλο. Είμαι μια γυναίκα σε μια αλφα ηλικία, τέλος πάντων. Όχι, όχι, μα δεν λέω για σένα, δηλαδή για σας, κυρία. Μα τι έχεις πάρει, έχεις μπερδευτεί, τι έχεις πάρει. Τα έχω λίγο χαμένα και μια σας μιλάω στον ενικό, μια σου μιλάω στον πληθυντικό. Έλα βρε αδερφέ, για γραμματική ήρθαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό είναι. Ναι, καμιά φορά βέβαια δεν κάνουν δύο. Λα. Κάνουν τρία. Γιατί τρία? Κάνουν τρία όταν ένας άντρας έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Τι είπες τώρα, δεν το κατάλαβα αυτό. Να, θέλω να πω ότι ανακάλυψα έτσι εντελώς τυχαία ότι η πίτσα, θέλω να πω δηλαδή η δεσποινής πίτσα, δεν είναι ένα από αυτά τα συνηθισμένα σαχλά μοντέρνα κοριτσόπουλα. Για πες μου κάτι, εξήγησε μου τι θες να πεις τώρα, γιατί δεν σε καταλαβαίνω, με μπερδεύεις, δεν πεθαίνεις, σου θες να το πας το πράγμα, για πες. Για σας αισθάνομαι μια απέραντη εκτίμηση και μια ατέλειωτη συμπάθεια. Με την πίτσα όμως αγαπιόμαστε. Τι κάνετε? Αγαπιόμαστε. Από πότε? Είναι λίγες μέρες τώρα που καταλάβαμε πόσο ταιριάζουμε και πόσο ευτυχισμένοι θα είμαστε αν είμαστε μαζί. Κάτσε μέσα μου, κάτσε μέσα μου, γιατί έχω μπερδευτεί. Πάει και μείνω πάλι με το σωληνάκι στο χέρι. Λοιπόν, εξήγησέ μου ακριβώς τι θέλεις να πεις, πες μου. Μου εμπιστεύεστε την ευτυχία της πίτσας? Η πίτσα? Την πίτσα? Δηλαδή θέλεις η πίτσα να κρατάει το σωληνάκι. Αν δεν έχετε αντίρρηση.
Τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι ότι με το αυτοκίνητό σου μου μαύρισε στη μούρη. Με τη σημερινή σου συζήτηση στην καρδιά. Πέστε μου, μου τι δίνετε την πίτσα? Ακού να δεις, κύριε. Η εποχή που οι γονείς πέραν αποφάσεις για το μέλλον των παιδιών τους πέρασε. Πέρασε! Αν μου πέρναγε από το χέρι μου θα σου έλεγα όχι. Όχι! Γιατί ένας άντρας που αλλάζει τόσο εύκολα αισθήματα δεν είναι άντρας.